Είναι αλήθεια πως 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι πάρα πολλοί, αλλά όχι για ένα τόσο τεχνολογικά προηγμένο γένος όπως το ανθρώπινο. Με ένα σωστό προγραμματισμό και το σωστό πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των λαών, θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε φαγητό, στέγη, περίθαλψη, παιδεία και κάθε τι απαραίτητο για μια αξιοπρεπή διαμονή για άλλα 7 δισεκατομμύρια κόσμο. Αλλά με τη λογική του ότι δεν χρειάζομαι το πετάω, οι άρχοντες του νέου κόσμου επέλεξαν να απαλλαγούν από το πλεονάζον προσωπικό. Έτσι, όχι μόνο θα αφανίσουν το μεγαλύτερο ποσοστό της ανθρωπότητας, καταστρέφοντας με πυρηνικά και βιοχημικά όλο τον πλανήτη, αλλά και για αυτούς που θα απομείνουν έχουν σχεδιάσει ένα νέο, δούλοπρεπέστατο μέλλον. Την ώρα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το πλεονάζον προσωπικό για να αποκαταστήσουν το περιβάλλον που με τις δραστηριότητες τους κατέστρεψαν, αλλά και να σχεδιάσουν ένα νέο σύστημα, στο οποίο η επιβίωση θα είναι εξασφαλισμένη για τον καθένα. Την ίδια ώρα, η παράνοια επικρατεί της λογικής και η δίψα για εξουσία καταστρέφει τη δύναμη της συλλογικότητας. Μετά την καταστροφή θα παρουσιαστούν σαν σωτήρες, φτιάχνοντας νέες πόλεις φυλακές, προσφέροντας φαγητό από βιομάζες και μεταλλαγμένα σιδηρά, ενώ τέλος θα επιβάλλουν το νέο παγκόσμιο νόμισμα, το οποίο δεν θα κυκλοφορεί με τη φυσική μορφή νομίσματος ή πιστωτικής κάρτας, αλλά με την μορφή chip που θα έχει κάθε άνθρωπος φυτεμένο στο χέρι του. Αυτό το chip θα τους λέει πόσο δουλεύεις, πόσο κοιμάσαι, πόσο σεξ κάνεις, με ποιους κάνεις παρέα και όλα όσα θα αφορούν τη ζωή σου. Αυτό είναι και το όνειρό τους. Να είσαι ένα απόλυτα ελεγχόμενο ζώο. Γιατί όταν γνωρίζεις ότι κάποιος σε παρακολουθεί όλο το 24ωρο και εξουσιάζει τη ζωή σου, σίγουρα άνθρωπος δεν θα είσαι. Ήρθε η ώρα για την εκτίμηση των γεγονότων και την αποτίμηση της πραγματικότητας. Οι άνθρωποι αυτοί, οι κυρίαρχοι του πλανήτη Γη, έχουν αποκτήσει όλη τη δύναμη και τον πλούτο τους με τις πιο απεχθείς και καταδικαστές πράξεις. Δολοφονίες, δολοπλοκίες, χρηματισμούς, πολέμους, επιδημίες, χημικούς ψεκασμούς, μεταλλάξεις τροφίμων, οικονομικούς πολέμους, μόλυνση του περιβάλλοντος και κάθε νέα τροπολογία των κυβερνήσεων που σκοπό έχει την ουσιαστική στέρηση ιδιοκτησίας και ελευθερίας του σύγχρονου ανθρώπου. Και με σημαντικότερο χαρακτηριστικό σε όλες αυτές τις απάνθρωπες πράξεις, την παντελή έλλειψη σεβασμού στο πνεύμα, το χαρακτήρα, τις θυσίες και τους αγώνες όλου του πλανήτη. Ξεχνούν ότι η πρόοδος και η εξέλιξη του ανθρώπου ανήκει σε όλους τους ανθρώπους και σίγουρα όχι μόνο σε αυτούς. Η ανθρωπότητα δεν τους χρωστά τίποτα, ενώ αντιθέτως αυτοί χρωστούν στο ανθρώπινο δυναμικό όλο τον πλούτο και τη δύναμή τους. Οι ηγέτες αυτοί, απομονωμένοι από την παιδική τους ηλικία από το ευρύ κοινωνικό σύνολο, έχουν μάθει να μην δείχνουν κανένα σεβασμό στους καθημερινούς ανθρώπους, που κατά μέσο όρο κρύβουν μεγαλύτερο ψυχικό και πνευματικό σθένος από τους αυτοαποκαλούμενους άρχοντες της νέας τάξης πραγμάτων. Οι καθημερινές τους επιλογές, αλλά και οι μέχρι στιγμής πράξεις των ιδίων και των προγόνων τους, φανερώνει την παντελή έλλειψη μεγαλοψυχίας, απαραίτητο συστατικό για έναν ενάρετο ηγέτη, ενώ κατ' επέκταση φανερώνουν το πόσο ακατάλληλοι είναι για ηγέτες. We're now on the verge of what must be called World War III. This will be thermonuclear World War III. Not pre-nuclear war, not nuclear war, but thermonuclear war. The targets, principally, are Russia and China. These are the two principal targets. The war is intended to start, as of now, with an operation coming out of Iran. And it will probably be set up in some form. This war in Iran is, targeting Iran, is supposed to bring Israel into play.
That may or may not happen, but that is the option with which this war plan started. This is the beginning, but not the end, of our effort to wind down this war. The background of the war is the fact that the entire world is going bankrupt, especially the transatlantic region, especially Europe. Office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out seven countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. People better stand up and take action. Your lives are on the line. And you have a bunch of losers out there that have losing wars going on right now that are leading you into the big one. First great war of the 21st century, it's begun. People say to me, what should I do? What should you do? Grow up, you're adults. The leaders of this group are members of various organizations that you know of, as the Bilderberg Council on Foreign Relations and the various groups of Knights. The top leaders of this warmongering group are George Bush Sr., Henry Kissinger, David Rockefeller, Jay Rockefeller, the Pope, and Prince Charles. Essentially, if it goes, a worldwide thermonuclear war. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. Είναι καταστράφη η Λιβύη. Είμαστε σε ένα πόλεμο στη Συρία και κινδυνεύουμε ένα πόλεμο στο Ιράν. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Γιατί αν πιστέψουμε ότι βάζουμε προς το 2-6-2-7, αντιμετωπίζουν το δεχόμενο να χρησιμοποιήσουν τακτικά πυρηνικά όπλα εναντίον του Ιράν. Όταν το σύστημα το καπιταλιστικό φτάσει εκεί, το επόμενο πράγμα που έρχεται είναι πόλεμος. I've never been to, you know, God just really says, you want to see the evil? Here it is, feel it. And to feel what the children are feeling. Όλα αυτά είναι σενάρια τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ή τον τύπο με σκοπό να σου δημιουργήσουν φοβίες και ανασφάλεια για το μέλλον. Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, αφού φημολογείται, σίγουρα κάποια στιγμή θα γίνει πραγματικότητα. Αυτό που δεν θα είναι πραγματικότητα είναι οι λόγοι για τους οποίους θα γίνει η έναρξή του. Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα ξεσπάσει είτε για τη δραματική μείωση του πληθυσμού της γης, είτε για να ελέγξουν την οργή του Ευρωπαϊκού Νότου. Όσο καθυστερεί η Επανάσταση, τόσο θα καθυστερεί και ο πόλεμος. Μόλις ξεσπάσει η Επανάσταση, τότε ο πόλεμος θα χρησιμοποιηθεί σαν μέσο καταστολής των εξεγέρσεων. Με τη δικαιολογία του πολέμου θα επιβάλλουν τα χειρότερα μέτρα βλητότητας, ενώ όποιος διαμαρτύρεται, εκτελείται. Αυτά δεν σας τα λέω για να μην εξεγερθείτε, γιατί ούτως ή άλλως, με μαθηματική ακρίβεια, η μέρα αυτή θα έρθει. Σας το λέω για να ξέρετε με ποιους έχουμε να κάνουμε και τι μας περιμένει.